Ώρα 4 στα ξημερώματα. Άγνωστος δράστης, ο οποίος φοράει κράνος, αφήνει έναν κουβά με γκαζάκια στην είσοδο κομμωτηρίου στο Μασταμπά. Με γρήγορες κινήσεις ρίχνει έφλεκτο υλικό στα γκαζάκια. Αποχωρεί από το σημείο και επιστρέφει μετά από ένα λεπτό για να βάλει φωτιά, ολοκληρώνοντας την καταστροφική δράση του. Ακολούθησαν στιγμές πανικού στη γειτονιά, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 7 άντρες για την κατάσβεση της φωτιάς. Σε ένα κουβά είχαν βάλει 4 γκαζάκια και ήρθαν και ρίξανε κάτι, δεν ξέρω, ήταν βενζίνα, κάτι ήτανε. Ναι, και μετά από 2 περίπου λεπτά ρίξανε κάτι και άρπαξε η φωτιά, το είδαμε από τις κάμερες. Δεν φαίνεται το πρόσωπό του, δεν γνωρίζουμε ποιος είναι. Φορούσε κράνος. Δεν γνωρίζουμε αν είχε βοήθεια από πίσω, γιατί η κάμερα είναι μέχρι ένα σημείο. Το κομμωτήριο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Έσπασε η τζαμαρία ενώ καταστράφηκαν οι τέντες, ξύλινες κατασκευές, λάμπες και εξοπλισμός, ενώ το κατάστημα μαύρισε από τους καπνούς. Η τέντα σίγουρα όλη κάηκε, οι λάμπες έλειωσαν, η τζαμαρία όλη έσπασε, κάποια ξύλα έτσι έχουν καεί. Όλο το μαγαζί μαύρισε εννοείται, το καθαρίζαμε από το πρωί. Πολλά προϊόντα καταστράφηκαν, άλλα τα σώσαμε, εντάξει. Μερικά πιστολάκια έλειωσαν, τα καλώδια, εντάξει. Υλικές ζημιές είχαμε πολλές, αλλά δεν μας πτωεί αυτό. Λόγω της άμεσης παρέμβασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, καθώς οι φλόγες ευτυχώς δεν επεκτάθηκαν στην πολυκατοικία. Ήρθαν οι ιδιοκτήτες το βράδυ και είδαν ότι είχαν σβήσει οι γείτονες στη φωτιά ευτυχώς. Με τα πυροσβεστικά μαζί είχαν έρθει και βοηθούσαν εδώ πέρα στη φωτιά, γιατί αλλιώς θα είχε ρεπάξει όλη η πολυκατοικία. Ήταν πάρα πολύ φωτιά, πάρα πολύ μεγάλη. Οι θλιβερές αυτές εικόνες δεν πτώησαν τους υπεύθυνους του καταστήματος, οι οποίοι μαζί με το προσωπικό καθάρισαν τους χώρους και λειτουργήσαν κανονικά το κομμωτήριο για την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Μάλιστα, πριν από 3 εβδομάδες είχαν προχωρήσει στις εργασίες ανακαίνησης του καταστήματος. Εμείς σήμερα ξεκινήσαμε να καθαρίζουμε από το πρωί για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε και να εξυπηρετούμε τον κόσμο, για να δείξουμε σε αυτούς που το κάναμε ότι δεν μας σταματάει αυτό και ότι δεν μας ρίξανε αλλά μας ανεβάσανε έτσι. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.